Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Οι δημοτικές και οι περιφερειακές εκλογές πέρασαν και τώρα είναι η επόμενη μέρα. Η επόμενη βέβαια μέρα είναι ότι σε 3-4 μέρες θα έχουμε τις εθνικές εκλογές και πάλι εμείς θα έχουμε να παρουσιάσουμε τώρα πια σε εθνικό επίπεδο τις απόψεις των κομμάτων πλέον. Όμως ο απόϊχος των δημοτικών εκλογών δεν πέρασε ακόμα και δεν πέρασε ακόμα γιατί ο κόσμος που ψήφισε καινούριους δημάρχους σε κάποιους δήμους της ενδοχώρας ή κοντά γύρω από το Ηράκλειο, έχει προσδοκίες διαφορετικές. Ξεκίνησα λοιπόν να κάνω μια σειρά τέτοιων εκπομπών με τους καινούριους δημάρχους για να δούμε πλέον την επόμενη μέρα. Γιατί η προηγούμενη μέρα είχε αντεκλήσεις, είχε υπερβολές, είχε πράγματα. Τώρα μας τελειώσαν τα ψέματα. Ο κάθε δήμαρχος που κέρδισε το δήμο του πρέπει από αύριο, από το αύριο είναι σχετικό γιατί είναι 1η Σεπτέμβρη, αλλά από αύριο να αρχίσει πρώτα-πρώτα τις διεργασίες να φτιάξει ένα δημοτικό συμβούλιο που μπορεί να περνάει γιατί λόγω της απλής αναλογικής είναι λιγάκι μπαχαλοειδές αυτά τα πράγματα. Και δεύτερον, να αρχίσει να δουλεύει. Το καλό για κάποιους δημάρχους καινούριους είναι ότι ήταν και στην προηγούμενη πενταετία, 4,5 χρόνια. Ήταν και γνωρίζουν πράγματα. Ένας από αυτούς τους δημάρχους που έχει το πλεονέκτημα αυτό να γνωρίζει πράγματα από την προηγούμενη θητεία και δεν είναι εντελώς καινούριος, είναι ο Γιάννης Σέγγος. Στο Δήμο Χιόρτιονέ, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Χιδηράκη, καλησπέρα σα και εσά και στου τηλεθεατέ. Συνήθισε τη λέξη δήμαρχο να σε απαγγελούν. Όχι. Εγώ πάντω δεν σε πήρα να σου πω γεια σου δήμαρχη, γιατί λέω μπορεί να μου πει ποιον θέλετε. Όχι, Γιάννη είμαι. Μακάρι το Γιάννη να παραμείνει για του δημότε σου, γιατί αυτό φανερώνει μια οικειότητα. Είναι πεποίθησή μου και θέλησή μου να παραμείνει αυτό στην καθημερινότητά μου. Γιατί εκτιμώ ότι η προσέγγιση με το δημότη είναι κάτι πολύ σημαντικό για να κατανοήσεις τις ανάγκες του, τις αγωνίες του και διαμέσως αυτού του δρόμου να τις λύσεις. Αν δεν τις κατανοήσεις και δεν είσαι μαζί του, θα δυσκολευτείς να μπεις στο πετσί των λύσεων που πρέπει να φέρεις. Και είναι σημαντικό αυτό. Εγώ τα τελευταία 5 χρόνια η αλήθεια είναι ότι δούλεψα στο Δήμο Χερσονήσου, βασικά τον αγαπώ το Δήμο Χερσονήσου. Τα μάλια, τη Χερσόνησο, τις Γούβες, την Επισκοπή είναι ένας τόπος τον αγαπώ. Δεν με χαλούσε και δεν με κούραζε καμία επίσκεψη και κανένα δρομολόγιο δίπλα στους φίλους και στους δημότες. Ήταν χαρά μου μεγάλη η παρουσία μου εκεί. Μου το ανταπόδωσε ο δημότης, δεν έχω παράπονο. Είναι τιμή να είσαι δήμαρχος, γενικά να υπηρετεί στο Δήμο Χερσονήσου. Από τη θέση και από του τοπικού ή του δημοτικού συμβουλίου, μην παρεξηγηθώ, είναι μεγάλη τιμή. Συμφωνώ. Εγώ θα ξεκινήσω διαφορετικά τώρα. Επειδή μας βλέπουν μεν οι δημότες Χερσονήσου, αλλά μας βλέπουν και σε όλη την Κρήτη. Λοιπόν, θα ήθελα να προσδιορίσουμε γεωγραφικά ποιο είναι ο Δήμος Χερσονήσου, από πού μέχρι πού. Για να καταλάβουν και οι Χανιώτες, οι Ερυθυμιώτες. Βεβαίως. Ναι. Ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας μεγάλος Δήμος και δυνατός Δήμος, εύρωστος. Ξεκινάει, αν θέλετε, ξεκινώντας γεωγραφικά από τα ανατολικά, από όλη την πρώην δημοτική ενότητα, από τον πρώην Δήμο Μαλίων. Δηλαδή από τις αρχαιότητες και. Ακριβώς. Από τις αρχαιότητες. Λίγο έχει πριν το Σελινάρι. Μπράβο, yeah. Έχει το μοχό. Έχει ανεβαίνει το στο βουνό. Βεβαίως. Και φτάνει μέχρι το οροπέδιο Λασιθίου. Ακριβώς. Παρυφές yeah. του οροπεδίου Λασιθίου. Έχει λοιπόν τα μάλια, το μοχό και το κράσι. Έχει όλη την πρώην δημοτική, όλο τον πρώην Δήμο Χερσονήσου. Δηλαδή το λιμένα Χερσονήσου, τη Χερσόνησο και όλη τη Λαγκάδα. Ποταμιές, Αυδού, Γωνιές και Ρά. Ναι, φτάνει όμως και μέχρι τον Καρτερό. Βεβαίως. Έχει δηλαδή, όλες τις γούβες. Ναι. Ξεκινάει από γούβες, ανεβαίνει πάνω προς το Καλό Χωριό, Χαρασό, Βορίτσιο, Σκοτεινό, όλα αυτά τα χωριά. Έχει την Ανώπολη, έχει την Ελιά, την Πάνω, την Κάτω Βάθια, τον Καρτερό, του Κοκκίνη, τις Γούρνες. Έχει μέχρι τον Καρτερό το μισό Καρτερό. Ανάμεσα στα δύο βενζινάδικα είναι το όριό του. Εδώ όμως υπάρχει μια παροδοξότητα. Η δημοτική πλάση. Να μην το χάσω αυτό, Γιώργο, είναι σημαντικό. Να μην ξεχάσω την Επισκοπή. Βέβαια. Την πλούσια και δυνατή ενδοχώρα μας, όλα τα χωριά της Επισκοπής, Επισκοπή, Αϊτάνια, Γαλήφα, Γάλιπε, καινούριο χωριό, Σγουροκεφάλι. Και το πραγματικό σου δηλαδή. Όλα. Σκόπελα, Σταμιούς, όλα αυτά τα χωριά είναι Δήμος Χερσονήσου και είναι μεγάλη τιμή και χαρά. Ένας τέτοιος Δήμος, ο οποίος είναι δυνατός, να περιλαμβάνει μία πολύ δυνατή παραλία, αλλά όμως και μία πολύ αξιόλογη δυνατή ενδοχώρα, η οποία πρέπει να τη δούμε ανάλογα και ισόρροπα βέβαια. Ναι. Πολλές φορές κάνοντας μπάνιο στον Καρτερό, διαρωτώμουν από πού ξεκινάει ο Δήμος Χερσονήσου. Ξεκινάει μετά του στρατού το κτίριο. Όχι. Ακριβώς. Η δημοτική ακτή του Ηρακλείου ανοίξει σε εσάς. Βεβαίως. Ο πολίτης, ο δημότης πρέπει να γνωρίζει ότι τα όρια Δήμου Χερσονήσου είναι το ριάκι που είναι μεταξύ των δύο βενζινάδικων στον Καρτερό. Υπάρχει ένα ριάκι.
Ναι, εγώ το παίρνω στην παραλία επάνω. Μπράβο. Είναι μετά τη λέσχη αξιωματικών. Λίγο μετά τη λέσχη αξιωματικών. Λίγο μετά. Άρα και το παλιό ξενία είναι του Δήμου Χερσονήσου. Ναι, είναι Δήμος Χερσονήσου, βέβαια. Ναι. Το μοτέλ ξενία. Και σας δίνει ενίκιο ο Δήμος Ηρακλείου για να χρησιμοποιεί την πλάση τη δικιά σας να την κάνει δημοτική πλάση. Είναι, μια παραχώρηση 50 ετών που έγινε επί πρώην Δήμου Γουβών, ναι, το 2006-2007, που παραχωρήθηκε το ακίνητο αυτό ως δημοτικό ακίνητο στο Δήμο Ηρακλείου για να γίνει μια λουτρική εγκατάσταση. Μάλιστα. Για 50 χρόνια. Ναι, γιατί όσοι κάνουν μπάνιο λένε ότι νομίζω ότι είναι Ηράκλειο. Όχι, είναι Χερσόνησο. Είναι Δήμος Χερσονήσου. Είναι Δήμος Χερσονήσου. Έχουμε και αυτή την ομορφιά δηλαδή του καρτερού, την έχουμε στο Δήμο το δικό μας. Ναι. Την ομορφιά του καρτερού, αλλά έχει και πολλά προβλήματα να, εκεί. Ναι. Τα οποία πρέπει να σκύψουμε στα προβλήματα αυτά. Πιστεύω ότι με δουλειά μπορούν τα προβλήματα αυτά να προωθηθούν. Ο Καρτερός είναι όντως μια περιοχή με πρόβλημα, γιατί υπάρχει μια διαρχία εκεί. Είναι ανήκει το 40% ανήκει στο Δήμο Ηρακλείου, το 60-70% ανήκει στο Δήμο Χερσονήσου, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η διαρχία εκεί, με αποτέλεσμα να μην γίνεται περίπου τίποτα εύκολα. Ποιος θα κάνει τι είναι το ερώτημα, αφού είναι χωρισμένο στη μέση ο Καρτερός. Από την πίσω πλευρά πάνω, εκεί που είναι τα αυθαίρετα, όλα αυτά είναι του δημοσίου. Όχι, πηγαίνει. Εκεί τα γήπεδα και τα υπόλοιπα αυτά που στο νομίζω. Όχι, εκεί είναι. Ναι, ΤΑΔ. Είναι εταιρεία διαχείρισης ακινήτων δημοσίου. Δημοσίου. Ναι. Να. Εσείς δεν έχετε όμως αυθαίρετα εκεί πέρα. Σας ξεκινάει μόνο από το ξενία. Ναι, από ουσιαστικά. Το ξενία. Ναι. Το οποίο είναι μια σημαντική εγκατάσταση, την οποία πρέπει η δημοτική αρχή που θα προκύψει, σε συνεργασία εννοώ, έχει προκύψει ήδη η δημοτική αρχή, από μία ενάτου, πρέπει να ενσκύψει και σε αυτό το θέμα, διότι υπάρχει και εκεί μία παρακμή και μία απαξίωση του τόπου. Και αν θέλετε, η κατάσταση του ξενία δημιουργεί κακές συνθήκες έτσι περαιτέρω για τον Καρτερό. Γιατί έχει μέσα αρωμά, έχει στοιχεία τα οποία είναι, αν θέλετε. Και είναι και κρίμα το κομμάτι αυτό. Δεν ξέρω βέβαια γιατί δεν αξιοποιήθηκε στα χρόνια. Πρέπει σύντομα να μην ακολουθήσει, παράδειγμα, την πορεία της Αμερικάνικης βάσης. Πρέπει αυτό γρήγορα το να πάρει και αυτό μέσα. Βεβαίως, μία πορεία ανάπτυξης. Η Αμερικάνικη βάση είναι μέσα στο Δήμο Χερσονήσου. Ναι. Για να μην μεταγόμαστε όμως από θέμα σε θέμα και χαθούμε, θα ήθελα να κουβεντιάσουμε γενικότερα, να πούμε το εξής, ότι καταρχήν ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας πολύ ενδιαφέρον Δήμος. Όπως το περιγράφαμε στα αρχή γεωγραφικά. Με μια απέραντη παραλία, ίσως την πιο αξιοποιήσιμη παραλία της Κρήτης αυτή τη στιγμή. Με μια ενδοχώρα καταπράσινη, με ένα ορεινό όγκο πολύ, πολύ όμορφο. Έχει όμως διαφορετικούς τρόπους ανάπτυξης. Δηλαδή, η ισόρροπη ανάπτυξη μπορεί να γίνει σε αυτόν τον Δήμο που τα έχει όλα. Αγαπητέ Γιώργο, για να μην έχει παράπονο. Για να ισορροπήσεις την ανάπτυξη του Δήμου Χερσονήσου, ναι, πρέπει να κατανοήσεις όντως την κατάσταση του Δήμου. Να ξέρεις ότι, καλός ή κακός, καλός είναι αυτό, δεν είναι κακός κατά τη γνώμη τη διά μου, να ξέρεις ότι οι τέσσερις κοινωνίες, Μαλίων, Χερσονήσου, Γουβών και Επισκοπής, είναι τέσσερις εντελώς διαφορετικές κοινωνίες μεταξύ τους. Όποιος τις ζήσει και τις δει, θα δει ότι είναι τέσσερις διαφορετικές κοινωνίες. Όντως, αυτές οι κοινωνίες έχουν διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης. Πάμε στο παραλιακό μέτωπο. Οι Γούβες από τη Χερσόνησο και τα Μάλια έχουν μια διαφορετική εντελώς ανάπτυξη και φταίει ένα σημαντικό γεγονός. Η Δημοτική Ενότητα Γουβών δεν κατόρθωσε να ακολουθήσει την τουριστική ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου της Χερσονήσου και των Μαλίων. Ναι. Και τη Χερσόνησο με τα Μάλια έχουν μια διαφορά περίπου μια δεκαετία στην ανάπτυξη. Ναι, 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 ναι. Για ποιο λόγο? Διότι υφίστατο η Αμερικάνικη βάση στη Δημοτική Ενότητα Γουβών, η οποία στις Γούβες ήταν από μόνη της ένα σημαντικό πόλος ανάπτυξης. Ο οποίος τι έκανε? Κατέβασε κάτω όλα τα άλλα είδη αναπτύξεως. Δηλαδή, λόγω της Αμερικάνικης βάσης, δεν χρειάστηκε η άκρατη τουριστική ανάπτυξη της Χερσονήσου, με αποτέλεσμα να μείνουν πολλά πράγματα πίσω. Έμεινε πίσω η οικιστική ανάπτυξη, έμεινε πίσω η τουριστική ανάπτυξη, έμειναν πίσω οι σχεδιασμοί των σχεδίων πόλης. Οι Γούβες δεν έχουν σχέδιο πόλης, ο λιμένας Χερσονήσου έχει. Έχουν μείνει πίσω βιολογικοί, έχουν μείνει πίσω πολλές, δεν υπάρχουν σχολικές μονάδες. Άρα λοιπόν, η Δημοτική Ενότητα Γουβών είναι μια δημοτική ενότητα που για να ισορροπήσει και να εφαρμόσουμε και αυτό που πιστεύουμε, την ισόρροπη ανάπτυξη, πρέπει σε 2-3 σημεία να αποκτήσει μια ιδιάζουσα υποστήριξη. Είτε αυτό είναι το σχέδιο πόλης των Γουβών, είτε είναι βιολογική που δεν έχει, είτε είναι, σημαντικό αυτό, το κομμάτι της Αμερικάνικης βάσης να αναπτυχθεί, εις τρόπον ώστε να αναπτυχθεί όλο το συνολικό κομμάτι της Δημοτικής Ενότητας Γουβών. Να μην αφήσουμε δηλαδή σαν δημοτική αρχή, τώρα που κάποιοι ευαγγελίζονται την ανάπτυξη της Αμερικάνικης βάσης μέσω παραχώρησης, να μην να αναπτυχθεί η περιοχή ως γκέτο, δηλαδή να φτιαχτεί κάτι και απ' έξω τίποτα, αλλά να αιτηθούμε ρημοτομικό, ΣΧΟΑΠ
και γενική ανάπτυξη της περιοχής, ούτως ώστε όλη η περιοχή να ακολουθήσει την ανάπτυξη που θα έχει η Αμερικάνικη βάση. Μην δημιουργήσουμε μια ανάπτυξη γκέτο, μια επένδυση γκέτο και έξω. Δεν έχουμε ούτε βιολογικούς, ούτε σχολεία, ούτε οικιστική ανάπτυξη, ούτε σχέδια πόλης και ρημάξει ο τόπος για τα επόμενα 40-50 χρόνια. Δεν ξέρω, τον επισκέφτομαι τακτικά. Είναι χρυσή ευκαιρία τώρα να γίνει αυτό. Δήμαρχε, έχεις πολλές προκλήσεις μπροστά σου όμως. Ναι. Δηλαδή, ξεκινήσαμε έτσι για να καταλάβει και ο υπόλοιπος κόσμος, όπως είπα, και όχι μόνο οι κάτοικοι εκεί της περιοχής. Τι συμβαίνει σε αυτό το παραλιακό. Να ξεκινήσω από το παραλιακό μέτωπο. Mm. Είπαμε λοιπόν τι συμβαίνει στον Καρυτερό και παραπέρα, πήγαμε στην Αμερικανική βάση. Γιατί δεν ξεκίνησε τόσα χρόνια κάτι η αξιοποίησή της, πού σκόνταψε. Αγαπητέ Γιώργο, η Αμερικανική βάση ακολούθησε τον οχαδερφισμό του ελληνικού έθνους από τότε που δημιουργήθηκε σε όλα του τα επίπεδα. Είναι αυτό, το αφήνουμε και πάει παραπίσω. Η τοπική κοινωνία, αν θέλεις, και η κεντρική εξουσία και αν θέλεις και οι εκάστοτε νομαρχιακές αυτοδιοίκησεις δεν έδωσαν, εκτίμηση δικιά μου, δεν έδωσαν τη δέουσα προσοχή σε ένα ακίνητο φιλέτο στο οποίο θα μπορούσαν να είχαν γίνει. Στη νοτική πλευρά του, σημαντικές εγκαταστάσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα, όλα τα σχολεία μας, ένα πολύ μεγάλο και ένα αξιόλογο που το έχει ανάγκη ο Δήμος Χερσονήσου ως υπερτοπικού χαρακτήρα εγκατάσταση πολιτιστικό κέντρο. Συμφωνούμε. Βεβαίως. Το εμπορικό κέντρο που έχει τώρα. Βεβαίως. Θα μπορούσε να έχει εγκαταστάσει σημαντικές εγκαταστάσεις αθλητισμού που τώρα κεντροβαρικά θα μπορούσαν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Σωστά. Και να μην ξεχάσω να πω ότι και ο Μητροπολιτικός Δήμος Ηρακλείου δεν επέδειξε το δέοντα ζήλο για αυτή την πρώην Αμερικανική βάση. Για ποιο λόγο? Διότι θα μπορούσε να δημιουργήσει αθλητικές εγκαταστάσεις στις παρυφές του Ηρακλείου, 10 λεπτά από το Ηράκλειο, για να στηρίξει αθλητικά και άλλα γεγονότα χωρίς τη βαριά οικιστική ανάπτυξη του Ηρακλείου. Είχε ένα τόπο να το κάνει. Δυστυχώς δεν υπήρξε προτεραιότητα η ανάπτυξη αυτή. Τώρα πρέπει να τρέξουμε. Τώρα αλλά είναι, η πρόκληση είναι σημαντική. Επειδή το ακίνητο έχει φύγει στο υπερταμείο για 99 χρόνια, να πήγε και αυτό, είναι σημαντικό να ετηθούμε την παραχώρηση των αναγκαίων εκτάσεων για να γίνουν αυτές οι υποδομές και του δημόσιου χώρου που απαιτείται για να είναι προς όφελος του δημότη και του επισκέπτη. Ναι. Άρα λοιπόν εξακολουθεί η πρώην Αμερικάνικη βάση, επειδή παραχωρούνται μόνο γύρω στα 400 στρέμματα από τα 738, υπάρχουν βέβαια κάποιες σημαντικές εγκαταστάσεις μέσα, αλλά μένουν γύρω στα 100-150 στρέμματα προς αξιοποίηση. Είναι πρόκληση λοιπόν για τη νέα Δημοτική Αρχή να ετηθεί αυτό το χώρο για να δημιουργήσει αυτές τις εγκαταστάσεις που μόλις είπα. Βεβαίως, δηλαδή. Βεβαίως, είναι σημαντικό. Ο δημόσιος χώρος είναι κάτι σημαντικό για το δημότη και για τον πολίτη. Και να μην ξεχάσω να σου πω ότι αν κινηθούμε ταχύτητα αυτή την τετραετία, με ταχύτητα σημαντική, μπορούμε να καταστήσουμε την περιοχή και τον πρώην Δήμο Γουγών πόλο έλξης και επισκέψεων και από το Δήμο Ηρακλείου και από όλη την Κρήτη. Είναι σημαντικό να το κάνουμε. Συμφωνώ. Έχει σημαντικές εγκαταστάσεις, είναι το ακουάριου μέσα, ο θαλασσοκόσμος. Το επισκέπτομαι τακτικά και ξέρω ακριβώς κάθε φορά που περνάω στεναχωριέμαι. Μπράβο. Η αλήθεια είναι αυτή. Φανταστείτε τι θα δημιουργηθεί αν έχουμε σημαντικές εγκαταστάσεις σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον χώρο. Ναι, που τώρα δεν υπάρχει. Τη θέληση την έχει, τα χρήματα. Τα χρήματα, αγαπητή Γιώργο, υπάρχουν με την έννοια, αν θέλετε, των δημιακών διαθεσίμων. Όμως, μια δημοτική αρχή, μεταξύ άλλων, έχει πρόκληση, εκτός από τις μελέτες, να βρει και τα αναγκαία κονδύλια, ούτως ώστε να γίνουν εκεί πέρα τα έργα υποδομής και τα ιδία κεφάλαια που έχουμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Σας και προς όφελος. Αισιόδοξο βλέπω το Δήμαρχο. Είμαι αισιόδοξος για ποιο λόγο. Αγαπητή Γιώργο, ξέρεις, όλοι οι άνθρωποι πρέπει να παλεύουμε στη ζωή μας για να πετύχουμε κάτι. Έτσι κι εγώ. Κάνω ένα καθημερινό αγώνα, είτε για το Δήμο μου, είτε για την οικογένειά μου, είτε για την κοινωνία στην οποία ζω. Εάν συνεχίσω, εκτιμώ ότι αν συνεχίσω τον αγώνα που κάνω τώρα, υπάρχουν άνθρωποι που θα κάνουμε την ομάδα που θέλουμε και θα ανταποκριθούν να βελτιώσουμε τον τόπο μας. Σίγουρα, όπως το είπα και προεκλογικά, ο στόχος μας δεν είναι να κοροϊδέψουμε το δημότη και τον πολίτη, λέγοντας ότι με ένα μαγικό ραβδί σε ένα χρόνο θα γίνουν όλα. Ο δημότης όμως δείχνει πολύ μεγάλη κατανόηση αν σε βλέπει να δουλεύεις και να φέρνεις ακόμα και το παραμικρό αποτέλεσμα. Ο δημότης δεν συγχωρεί αν βλέπει ότι τον κοροϊδεύεις και αποτέλεσμα δεν φέρνεις. Εκτιμώ ότι με την ομάδα που έχουμε και τους συνεργάτες που θα βρούμε θα φέρουμε ένα αποτέλεσμα που ο δημότης θα το εκτιμήσει. Είναι ο στόχος μας. Περνάμε, να το πάμε έτσι γεωγραφικά και σιγά σιγά προχωράμε. Περνάμε την Αμερικανική βάση και φτάνουμε προς την Χερσόνησο και τα Μάλια. Η περιοχή αυτή. Οπωσδήποτε δεν μπορεί να πει κανείς ότι αναπτύχθηκε σωστά τουριστικά. Όχι, άναρχα. Έτσι, άναρχα. Άναρχα. Και καλύτερα να διαχειριστείτε μια άναρχη κατάσταση από πλευράς και οικιστικής αλλά και διαχείρισης. Ναι. Δεν έχει και την καλύτερη φήμη στα προηγούμενα χρόνια τα Μάλια, η Χερσόνησος με την ποιότητα του τουρισμού που έφεραν. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή οι δημοσιεύσεις στο εξωτερικό ενοχλούσαν τους Μαλιώτες. Γιατί ήταν υπερβολικές πολλές φορές.
αλλά πολλές φορές είχαν και δίκιο. Δηλαδή, μήπως μαζέψανε οι ξενοδόχοι ένα είδος τουρισμού που υποβάθμισε την περιοχή. Εκεί στο... Μην απευθυνθούμε μονοσήμαντα στους ξενοδόχους ότι μάζεψαν ένα είδος τουρισμού. Αγαπητέ Γιώργο, να μην ξεχάσω να σου πω. Μην ξεχάσω να σου πω ότι το εξής. Εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε σαν κοινωνία, μιλώντας τώρα για Χερσόνησο και τα Μάλια, που έχουν και την βαριά άκρα τη τουριστική ανάπτυξη. Σωστά. Έναντι των άλλων τμήματων του Δήμου. Είναι ότι καταρχήν σαν κοινωνία πρέπει, και αυτό γίνεται και με τη βοήθεια της Δημοτικής Αρχής, και θα βάλουμε τέτοιους κανόνες μεταξύ μας, πρέπει να καταλάβουμε τι είδους τουρισμού θέλουμε και τι θέλουμε εμείς. Σωστά. Θέλουμε νυχτοτουρισμό, μόνο νύχτα κτλ. Και ήλιος, θάλασσα κτλ. Θέλουμε ένα ποιοτικότερο τουρισμό, ο οποίος να έχει και άλλα ενδιαφέροντα. Αυτές οι κατευθύνσεις ορίζουν και τις κινήσεις μας. Δηλαδή, να ξέρεις ότι για να φέρουμε κάτι ποιοτικότερο, εκείνο που είναι βαριά μου πεποίθηση και το έχω δει τα προηγούμενα χρόνια που ασχολιόμαι ως αυτοδιοικητικός και δεν αλλάζει αυτό, αποδεικνύεται, είναι ότι πρέπει να βοηθήσουμε πάρα πολύ το Δήμο μας σε επίπεδο υποδομών. Όταν ο τουρίστας, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χρήματα στην τσέπη και θέλει να τα διαθέσει, κατά βάση πρέπει να πούμε ότι ο ποιοτικός τουρισμός κατά βάση είναι πιο εύπορος τουρισμός. Είναι λογικό αυτό. Δηλαδή, ο ποιοτικός τουρισμός, όπως τον εννοούμε, είναι αυτός ο τουρίστας ο οποίος θα έρθει ακόμα και να αγοράσει μια all-inclusive υπηρεσία σε ένα ξενοδοχείο. Ναι, ναι, ναι. Θα έχει χρήματα στην τσέπη και ακόμα και αν μείνει σε ένα ξενοδοχείο με όλα πληρωμένα, θα βγει έξω να κάνει την εκδρομή του, να φάει σε ένα εστιατόριο, ναι, να πάει στα μουσεία, να κάνει μια περιπατητική διαδρομή σε μια ενδοχώρα, να πάει σε ένα χωριό να γνωρίσει. Αγροτουρισμό, θρησκευτικό τουρισμό. Όλα αυτά. Ναι. Αυτό προϋποθέτει ότι ο τουρίστας έχει χρήματα στην τσέπη του. Ναι. Για να έχει, Γιώργο, κάποιος χρήματα στην τσέπη του, πάει να πει ότι θα έρθει και θα βρει εκτός από το ξενοδοχείο και ένα περιβάλλον χώρο που θα του κάνει την εντύπωση και τη θέληση να βγει έξω και να τον περπατήσει. Μάλιστα. Εκεί πάσχει και ο Δήμος Χερσονήσου. Δυστυχώς πάσχουμε πάρα πολύ σε δημόσιες υποδομές, με αποτέλεσμα αυτό να είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για το Δήμο Χερσονήσου. Όταν έχεις κακή, ακόμα και αυτά άπτονται και της καθημερινότητας, όταν έχεις κακό οδοφωτισμό, κακή καθαριότητα και κακή οδοποιία, αυτό δημιουργεί μια αλγινή εντύπωση στον τουρίστα που βγαίνει. Υποβαθμίζεις στο μυαλό του την περιοχή κατευθείαν. Υποβαθμίζεις το location. Και δεν τη σέβεται κιόλας, έτσι. Μπράβο. Ακριβώς. Το location που λένε οι ξενοδόχοι είναι υποβαθμισμένο. Μάλιστα. Γίνονται λοιπόν πολύ σημαντικές επενδύσεις ιδιωτών επενδυτών και μάλιστα σε πολύ ψηλό επίπεδο, εκατομμυρίων επενδύσεις, οι οποίες δεν υποστηρίζονται από τις δημόσιες υποδομές όπως πρέπει. Βγαίνει ο τουρίστας έξω και δεν έχει φως να πάει σε ένα πλησίον οικισμό. Έχει μια πολύ κακή οδοποία. Έχει δρόμους χωρίς πεζοδρόμια. Τώρα περιγράφεις το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις όμως. Ακριβώς, βεβαίως. Μα τα έχουμε ζήσει χρόνια τώρα και είναι η προκλήση σιγά-σιγά αυτά τα πράγματα να τα βάλουμε, αγαπητέ Γιώργο, σε μια ρότα υλοποίησης. Δεν μπορεί ένας τουρίστας να παραπονιέται στο ξενοδοχείο ότι δεν έχει φωτισμό και κυκλοφορεί με φακό για λόγους ασφαλείας. Είναι σημαντικό αυτό. Είτε για να μην τον χτυπήσει αυτοκίνητο, είτε για άλλους λόγους ασφαλείας. Είναι σημαντικό λοιπόν να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ανάπτυξης ούτως ώστε να φέρουμε ποιοτικότερο τουρισμό. Τότε το επίπεδο θα ανέβει σιγά σιγά και εμείς θα ετούμαστε σαν κοινωνία καλύτερο τουρισμό. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ό,τι έρχεται είναι, δυστυχώς. Εμείς έχουμε ακολουθήσει όπως και όλο το κράτος, αν θέλετε, μια κακή τουριστική πολιτική, γιατί είμαστε προσανατολισμένοι δυστυχώς και εμείς, σαν Δήμος Χερσονήσου, στην έλευση κεφαλιών. Δεν κοιτάμε τόσο την ποιότητα. Να έρθουν κεφάλια. Μάλιστα, να γεμίσουμε. Να έχουμε πληρότητα. Ακριβώς, να έχουμε πληρότητα. Εδώ είναι το θέμα. Αυτό βολεύει βέβαια κάποιους. Πειράζει την τσέπη. Αυτό όμως δυστυχώς δημιουργεί συνθήκες μη ποιοτικού τουρισμού, γιατί ο μαζικός τουρισμός, τον οποίο υποστηρίζουμε και δεν τον υποστηρίζουμε καλά λόγω κακών δημόσιων υποδομών, κάθε χρόνο είναι και χειρότερος ποιοτικά. Με αποτέλεσμα βέβαια η αγορά εκτός ξενοδοχείων να έχει πολλά μεγάλα σκαμπανεβάσματα και γι' αυτό μία ανοίγουν μαγαζιά, μία κλείνουν με αποτέλεσμα να υπάρχει, αν θέλετε, μία αβεβαιότητα στο μέλος, ειδικά του εμπορικού κλάδου, του κλάδου του επισιτισμού κτλ. Δημαρχέ μου, δεν χρειάζεται να κάνω τις ερωτήσεις αυτές, γιατί ακριβώς περιέγραψες από την πλευρά τη δική σας, του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου, τι πρέπει να κάνετε για να ανεβάσετε την ποιότητα, Γιώργο, όχι μόνο θάλασσα και ήλιο και τα. Μην ξεχάσω να σου πω ότι και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και εμείς οι Αυτοδιοικητικοί είναι σημαντικό προσόν το ότι αποτελούμε μέλη της κοινωνίας και περπατούμε το Δήμο μας, γιατί έτσι γνωρίζουμε τα προβλήματα και αν τα προβλήματα καταφέρουμε κάτι που είναι σημαντικό και είναι ζητούμενο. Καταρχήν να τα καταγράψουμε. Δεύτερον, να τα ιεραρχήσουμε. Τότε τα επιλύουμε με το σωστό τρόπο. Διότι αν τα προβλήματα δεν τα γνωρίζεις και δεν τα ιεραρχήσεις, δράσεις αποσπασματικά και εν τέλει δεν φέρνεις λύσεις και ανάπτυξη. Είναι σημαντικό αυτό. Συμφωνούμε απόλυτα. Να. Λοιπόν, να κουβεντιάσω. Καταρχήν είπαμε ότι έχετε μια ενδιαφέρουσα
γεωγραφική, περιγραφικά να είμαι μια ενδιαφέρουσα, με διαφορετικά προβλήματα, όμως κοινά προβλήματα όλων των περιοχών είναι η καθαριότητα, είναι η οδοποιία, είναι η άρδευση, είναι η ίδρευση, έτσι δεν είναι? Ναι. Κοινά προβλήματα όλων των περιοχών αυτών. Αυτά τα προβλήματα που ανέφερες, αγαπητέ Γιώργο, είναι οι τέσσερις βασικοί τομείς της καθημερινότητας, που είναι η οδοποιία, ο ηλεκτροφωτισμός, η καθαριότητα και η διαχείριση των νερών, που αν κάποια δημοτική αρχή μπορέσει να τα ικανοποιήσει σε ένα σημαντικό βαθμό, έχει λύσει το 80-90% των απαιτήσεων των δημοτών. Οι δημότες, εάν έχουν νερό στο σπίτι τους, δρόμο να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο να κάνουν τη βόλτα τους, φως το βράδυ και καλή καθαριότητα, τους έχεις κλείσει το στόμα και οι απαιτήσεις τους είναι πλέον άλλες σε δεύτερο επίπεδο. Δυστυχώς και σε εμάς είναι και αυτά προβλήματα τα οποία είναι πρόκληση για τη νέα δημοτική αρχή. Δεν τα έχουμε λύσει, όχι. Ούτε καλή καθαριότητα έχουμε. Η καθαριότητα πρέπει να αναμορφωθεί και να ανασχεδιαστεί, ούτως ώστε να είναι πολύ καλύτερη. Η οδοποιία, όπως είπες και εσύ, και το θίξαμε και προηγουμένως, είναι σε ένα πολύ κακό σημείο και σε κακό βαθμό. Ο ηλεκτροφωτισμός λείπει σε πολλά σημεία. Πρέπει να υπάρξει μια ριζική λύση για τον ηλεκτροφωτισμό, ούτως ώστε να έχουμε συνέχεια ηλεκτροφωτισμό, να μην έχουμε θέμα στα συντηρήσεως όταν καίγεται μια λάμπα να την αλλάζουμε μετά από ένα-δύο μήνες γιατί δεν έχουμε λάμπες, όπως το ζήσαμε και στην παρούσα πενταετία. Και η διαχείριση των νερών πρέπει να γίνει με τέτοιο σωστό και υπεύθυνο τρόπο που να υπάρχει επάρκεια. Νερό έχουμε. Διαχείριση σωστή δεν έχουμε και στο Δήμο το δικό μας. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε τα αναγκαία δίκτυα, τις δεξαμενές που χρειάζεται ή κάποιες πιο σημαντικές λύσεις για να έχουμε σωστή διαχείριση νερού και την ποιότητα που πρέπει. Στερεά και υγρά απόβλητα. Να μην ξεχάσω να πω για την ίδρευση, ναι, ότι η έλευση του φράγματος από σελέμι, ναι, με σωστό σχεδιασμό και διαχείριση μπορεί να λύσει το πρόβλημα και να υπάρχει και ποιοτικό νερό. Ναι. Πρέπει να γίνουν όμως κάποια δίκτυα καινούργια, ούτως ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Και να βρέχει και κατά χρόνο. Αυτό είναι καλό, αλλά δυστυχώς δεν θα το αντιμετωπίσουμε. Το φαινόμενο το περσινό, των νερών που έκανε φέτος, είναι μία φορά τουλάχιστον τη δεκαετία. Γι' αυτό άδειασε το φράγμα πέρσι σε χείριστα επίπεδα και μείναμε κάμποσους μήνες χωρίς καν να δουλεύει. Έχετε το δικαστήριο. Έχετε υδροφόρους ορίζοντας στην περιοχή, δηλαδή γεωτρήσεις και τέτοια πράγματα? Υπάρχουν γεωτρήσεις, ναι, αλλά να μην ξεχάσω να πω ότι η υπεράντληση των προηγούμενων ετών δημιούργησε υφαλμήρωση με αποτέλεσμα να φέρει τη θάλασσα μέσα. Σίγουρα τα φετινά νερά θα δημιουργήσουν ένα πολύ καλό εμπλουτισμό των υδροφορέων. Όμως πρέπει να υπάρχει από το φράγμα συνετή διαχείριση με μια ελάχιστη ποσότητα απορροής κατέτος για να το φράγμα αυτό να κρατήσει τουλάχιστον 3 χρόνια, ναι, μάλιστα, να δίνει νερό. Ναι, γιατί δεν είστε μόνο εσείς, το Ηράκλειο και ο Νικόλαος. Εδώ χρειάζονται πάνω των 20 εκατομμυρίων ανάγκες. Ναι. Πρέπει λοιπόν, αν θέλετε να μειώσουμε λίγο τις απαιτήσεις μας, να δουλεύουν και σιγά σιγά οι γεωτρήσεις να μην σταματήσουν και σιγά σιγά να δουλεύει ένα μεικτό σύστημα και από το φράγμα και με μια χρήση των γεωτρήσεων το καλοκαίρι όπου απαιτείται. Δημαρχέ, κάναμε μια περιγραφή τώρα κυρίως της παραλλαγικής ζώνης. Ας πάμε λίγο πιο μέσα. Να δούμε τον αγρότη, να δούμε τον κτηνοτρόφο λιγάκι. Γιατί εντάξει, είναι η χρυσοφόρος περιοχή ο Τρούς, αλλά έχετε και αξιόλογη ενδοχώρα. Βεβαίως. Πολύ αξιόλογη ενδοχώρα. Δηλαδή, πηγαίνοντας κανείς μέσα, να αισθάνεται ότι είναι σε άλλο τόπο, ή φτάνοντας στο χωριό σου εκείνη την περιοχή, ειδικά φέτο που έβρεξε, ένας παράδεισος είναι. Προχθές που πέρασα, το μάτι μου άρχισε να ευχαριστιέται. Ο Δήμος Χερσονήσου είναι υπέροχος Δήμος. Ναι. Βλέπεις τα πάντα. Ναι. Όντως, όπως ανέφερες και εσύ, η ενδοχώρα μας είναι μια ενδοχώρα η οποία, εκτός του ότι είναι πάρα πολύ δυνατή και αξιόλογη, είναι και μια ενδοχώρα που, παρότι έχουμε δυνατό παραλιακό μέτωπο, δεν πρέπει να την αφήσουμε. Γιατί έχει απόθεμα και, αν θέλεις, οικονομικό, λόγω της οικονομικής δραστηριότητας και του πρωτογενούς τομέα, ζει πάρα πολλοί κόσμος από εκεί. Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι η ενδοχώρα είναι ο τόπος που διατηρούνται αυθεντικά τα ήθη και τα έθιμά μας. Αλίμονο, αν τα χάστηκε αυτά. Είναι ο πολιτισμός μας, είναι η πολιτισμική μας πορεία στο χρόνο και είναι σημαντικό να το στηρίξουμε, γιατί αυτό μας δένει με τις προηγούμενες γενιές και με την ιστορία μας. Άρα είναι σημαντικό αυτό. Να μην ξεχάσω να σου πω ότι η ενδοχώρα δίδει μια άλλη ποιότητα ζωής σε σχέση με την παραλία και μια άλλη δυνατότητα ανάπτυξης. Υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης αγροτουρισμού, θρησκευτικού τουρισμού που υπάρχει και άλλων συναφών ειδών, περιπατητικού τουρισμού, που έχουμε τη δυνατότητα αυτό στο Δήμο Χερσονήσου. Άρα η ενδοχώρα είναι ένα κομμάτι του Δήμου το οποίο, με αυτή την έννοια, πρέπει, για να μην υπάρχει παρεξήγηση, να αναπτυχθεί σώροπα. Γιατί στα αυτιά και στα μάτια κάποιου κατοίκου ή επιχειρηματία της παραλίας μπορεί να έλθει η σκέψη ότι, μα, το ΑΕΠ του Δήμου παράγεται στην παραλία. Ναι. Βεβαίως, σωστό αυτό.
Κατά αντιστοιχεία και κατά αναλογία όμως πρέπει να υποστηριχθεί και ενδοχώρα, διότι κατοικούν άνθρωποι, παράγεται πλούτος πολιτιστικός και οικονομικός, άρα είναι σίγουρο ότι πρέπει να τη διατηρήσουμε και να την εμπλουτίσουμε όσο μπορούμε και να τη στηρίξουμε. Συμφωνώ, είδατε πότε περάσαν τα 25 πρώτα λεπτά. Με χαρά μεγάλη και χωρίς. Αλλά έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε. Νερό. Στα υπόλοιπα 25 λεπτά έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά, αλλά να παραμείνουμε στο εξής θέμα. Στο θέμα του πολιτισμού. Είπες ότι πρέπει η ενδοχώρα να κρατήσει ήθη, έθιμα και παραδόσεις. Βεβαίως. Ναι, γιατί οι τουριστικές περιοχές καλώς ή κακώς αλωτριώνονται. Δεν μπορεί να κρατήσει. Αφού υπερτερεί. Να μην ξεχάσω ότι και εκεί κρατιούνται. Αλλά είναι πολύ σημαντικό, αγαπητέ Γιώργο, ότι ο ένας τραβάει τον άλλο. Η ενδοχώρα και οι άνθρωποι της έχουν μία όσμωση με την παραλία που δημιουργούν από μόνοι τους πολιτισμό. Για φαντάσου να είχαμε μόνο τουριστικό κομμάτι, να μην είχαμε ενδοχώρα, ότι πραγματικά θα είχε αλωτριωθεί και θα είχε αποξενωθεί το πολιτιστικό κομμάτι πολύ πολύ πιο γρήγορα. Συμφωνώ. Άρα χρειάζεται αυτή η όσμωση και είναι πολύ σημαντική. Κοίταξε, Δήμαρχε, κάθε φορά που πηγαίνεις ένα ταξίδι στο εξωτερικό, εντάξει, τα ξενοδοχεία τα υπόλοιπα, θέλεις να ψάξεις να δεις τι είναι. Να δεις, πολύ σημαντικό. Να είναι πας το μέσα. Το να δεις πώς τρώνε, τι τρώνε, τι κάνουν. Αυτό πώς τον έχουμε. Αυτό. Το αυτό είναι το έχουμε. Βασικό. Βέβαια. Γι' αυτό βλέπω και κάνουν πάρα πολλές εκδρομές στα ξενοδοχεία της παραλίας και τους πηγαίνουν προς τα πάνω. Βέβαια. Προς το Λασίθι, παντού να περάσουν, να δουν και διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Βεβαίως. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Φωνάζει ο σκηνοθέτης στον αέρα είμαστε, αλλά εγώ κοίταζα να δω την επόμενη ερώτηση. Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Μαζί μας ο καινούριος δήμαρχος Χερσονήσου, ο Γιάννης Σέγκος, και κουβεντιάζουμε για την επόμενη μέρα. Για την προηγούμενη είχαμε συζητήσει παλιά, εκεί βέβαια πριν από τις εκλογές, πολλές φορές δεν ακούτε και τι λένε οι υποψήφοι, αλλά μετά όμως που έχει τελειώσει το θέμα μπορούν να σας πούν την αλήθεια. Ο Γιάννης Σέγκος λοιπόν απόψε βάζει το χέρι του επάνω στη φωτιά και λέει αυτά τα πράγματα καίνε στο Δήμο Χερσονήσου. Αυτά τα πράγματα θα ξεκινήσουμε. Πέραν λοιπόν, καταρχήν, τη διάθεση την έχετε, το διαπίστωσα και εγώ τώρα. Δεν έχετε διάθεση. Ανθρώπους έχετε να κάνετε τη δουλειά σας. Έχουμε ανθρώπους, βεβαίως. Οι εκλογές ανέδειξαν μια δημοτική ομάδα, τη δικιά μου δημοτική ομάδα, από ανθρώπους άξιους και νέους και παλαιότερους που έχουν πείρα. Σίγουρα βέβαια το πολιτικό προσωπικό το επιλέγει ο κόσμος με την ψήφο του. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι απόλυτα σεβαστή η ετοιμιγορία του λαού. Έχουμε λοιπόν ένα δυνατό πολιτικό προσωπικό. Όμως ο προκλησθένης, λόγω της απλής αναλογικής, επιβάλλει και συνεργασίες στο πλαίσιο των αλλαγών που είχαμε των νομοθετικών πέρυσι, το τέλη Ιουλίου-Αυγούστου. Ο Δημότης επέλεξε, κατέβηκαν 4 παρατάξεις, έχουν επιλεγεί 27 συνάδελφοι, δημοτικοί σύμβουλοι. Θα κάνουμε συνομιλίες μέσα στο καλοκαίρι, το προσεχές διάστημα, με κάποιους από αυτούς, ώστε να φτιαχτεί μια δυνατή δημοτική ομάδα, η οποία θα έχει, κύριε Χιντιράκη, ως κεντρικό παρανομαστή όμως δύο πράγματα. Την ανάπτυξη του Δήμου, ένα, και δεύτερον, τις αλλαγές των κακών σκημένων που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Τι έχουν δημιουργήσει θέματα υπανάπτυξης ή προβλημάτων στην κοινωνία στη Χερσόνησο. Πήραμε επιταγή, αυτό μας προέτρεψε ο Δημότης στις εκλογές και την πρώτη και τη δεύτερη Κυριακή, να πάμε σε μια πορεία αλλαγής. Οφείλουμε να το σεβαστούμε, θα το κάνουμε και ως επικεφαλής και σαν δήμαρχος από 1 Σεπτεμβρίου θα είναι η βούλησή μου να γίνουν αυτές οι αλλαγές με κεντρικό παρανομαστή την ανάπτυξη του Δήμου σε όλα τα επίπεδα που θα φέρει ένα καλύτερο μέλλον. Μπορούμε να το έχουμε αυτό το μέλλον. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής αναφερθήκατε και εσείς που τα έχετε ζήσει σε πολλά προβλήματα. Ο Δήμος Χερσονήσου μπορεί να τα ξεπεράσει αυτά, τουλάχιστον τις παιδικές ασθένειες που λέμε, σε θέματα καθημερινότητας. Είναι ένα στοίχημα το οποίο πρέπει να το κερδίσουμε. Το αξίζει ο τόπος, πρέπει να γίνει. Λοιπόν, Δήμαρχε, μπορώ να πω ότι αυτά τα πράγματα θα τα ακούει ο κόσμος με ενδιαφέρον. Ήθελα να κουβεντιάσω όμως κάτι άλλο. Επειδή επικεντρώνεσαι στον πολίτη, στον δημότη, αυτή τη στιγμή, πώς θα του κάνεις τη ζωή πιο εύκολη, πέραν από την ανάπτυξη οτιδήποτε. Αυτόν εκπροσωπούμε, από αυτό ζητήσαμε την ψήφο. Ναι, ναι. Ο Δήμος, έχετε κάνει και 4,5 χρόνια τώρα στην αντιπολίτευση. Άρα γνωρίζετε πάρα πολλά πράγματα τη σήμερα. Δεν ξεκινάτε από το μηδέν, τα έχετε καταγράψει. Ο κόσμος εξυπηρετείται. Ο Δημότης του Δήμου Χερσόνησου εξυπηρετείται από το Δήμο εύκολα. Ή μπερδεύεται. Δηλαδή υπάρχει ηλεκτρονική πρόοδο στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Όχι. Είναι μια σημαντική πρόκληση. Η ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών προς το Δημότη δεν εξυπηρετείται εύκολα σε πολλά επίπεδα. Στόχος μας είναι η έλευση εργαλείων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα βελτιώσουν έτσι περαιτέρω την καθημερινότητα και την εξυπηρέτηση του Δημότη. Ακόμα και στην έκδοση πιστοποιητικών ή άλλων πραγμάτων υπάρχει μία δυσκολία. Αυτά τα πράγματα είναι στοίχημα να χρησιμοποιηθούν εργαλεία της τεχνολογίας που υπάρχουν. Δεν θα ανοίξουμε εμείς πόρτες
Είναι ανοιχτές οι πόρτες. Δεν θα παραβιάσουμε θύρες. Είναι ανοιχτές οι θύρες. Θα φέρουμε εργαλεία της καθημερινότητας για την εξυπηρέτηση του δημότη που θα τον ευκολύνουν πάρα πολύ. Κύριε Χιντεράκη, η δικιά μου η λογική είναι η εξής. Να ξέρετε ότι η μία λογική στην αυτοδιοίκηση, η παλαιοκομματική, είναι από μία παροχή υπηρεσίας προς το δημότη, αν έχω εγώ ως αυτοδιοικητικός να κερδίσω κάτι, έστω και ψηφοθυρικό. Mm. Η άλλη λογική που εγώ θέλω να φέρω στο Δήμο, είναι ότι προτιμώ να φέρω εργαλεία στο Δήμο και να στήσω έτσι τη διαδικασία που εσείς θα με ξαναψηφίσετε την επόμενη φορά, γιατί θα εξυπηρετηθείτε πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη σε ένα τόπο και σε ένα Δήμο όπως είναι η Χερσόνησος. Εάν το χειριζόμαστε με λογικές παλαιοκομματικές και για να σου βγάλω εσένα το ένα χαρτί. Κόστος. Το πολιτικό κόστος. Όχι, και η ψηφοθυρία που κάνουμε. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό το ότι ο Δήμος Χερσονήσου δεν έχει κάδους. Δεν έχουμε κάδους. Ένας τουριστικός Δήμος δεν προνόησε με τις ενέργειές του τα προηγούμενα 2 χρόνια να κάνει τις ενέργειες να έχει κάδους. Δεν μπορεί λοιπόν ο κάδος να αποτελεί το μέγιστο προϊόν συναλλαγής και το αίτημα ενός επιχειρηματία, είτε ξενοδόχου είτε εστιατόρα, σε παρακαλώ τους λες να μου φέρουν ένα κάδο. Κάτι κάναμε λάθος και δεν έχουμε κάδος. Δεν περιποιεί η τιμή σε ένα Δήμο Χερσονήσου που έχει 20 εκατομμύρια στο ταμείο να μην έχει κάνει τις ενέργειες που πρέπει και μπορούσε να τις κάνει για να έχει κάδους. Θέλω λοιπόν να καταλάβει ο Δημότης ότι ο στόχος της νέας Δημοτικής Αρχής θα είναι να εξορθολογήσει και να απλοποιήσει διαδικασίες, ώστε αυτά τα πράγματα να λυθούν και γρήγορα. Mm-hmm. Να μην αποτελεί προϊόν συναλλαγής και γνωστού το να έρθει ένας κάδος στο μαγαζί σας, στην επιχείρησή σας. Να είναι αποτέλεσμα προγραμματισμού. Είναι σημαντικό αυτό. Δήμαρχε μου, μπορεί κάποιος που σκέφτεται το Δήμο Χερσονήσου να πει ότι είναι από τους πλουσιότερους Δήμους, γιατί εισπράβηκε από τις διαμονές. Έχουμε αυτή την τύχη. Ναι, έχετε αυτή την τύχη. Αλλά πέραν από αυτό, θα πρέπει κάθε Δήμος, ακόμα και ένας πλούσιος Δήμος, να έχει την κοινωνική του πολιτική. Σίγουρα. Έτσι. Σίγουρα. Να κοιτάξει και τον αδύναμο. Δεν είναι όλοι ξενοδόχοι. Ούτε είναι, υπάρχουν και άνθρωποι που υποφέρουν ακόμα. Και όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, ναι, και ο Δήμος Χερσονήσου έχει πολλούς τέτοιους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη και πρέπει η Δημοτική Αρχή να ενσκύψει με τρόπο, αν θέλετε, αποτελεσματικό από πάνω τους, ώστε να τους μειώσει τα προβλήματα και την καθημερινότητα. Ποιες κοινωνικές δομές λειτουργούν τώρα στο Δήμο? Υπάρχει ΚΑΠΗ, τι άλλο? Υπάρχει ΚΙΦΗ, υπάρχει ΚΑΠΗ, το Κέντρο Ημερίδιας των Φροντίδας Ηλικιωμένων, βεβαίως. Υπάρχουν δομές, σίγουρα επί δική μας σταθμή είναι αυτοί που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση κτλ. Κοινωνικό παντεπολείο έχετε? Όχι, δεν υπάρχει. Ούτε φυσικοθεραπευτήριο που είχα διαβάσει κάποτε. Όχι. Αυτό ήταν στον προγραμματισμό. Ένα παλαιότερο. Ο Δήμος Χερσονήσου. Για τους αστέγους έχετε? Όχι. Ο Δήμος Χερσονήσου έχει σημαντικά βήματα να κάνει. Έχει κάνει βήματα, αλλά η οικονομική του ευρωστία και η αξιοπρέπεια που πρέπει να παράγει και ο πολιτισμός ένας τέτοιος Δήμος που χαρακτηρίζεται και τουριστικός, πρέπει να δημιουργήσουν δομές στις οποίες να πρωτοστατεί ο Δήμος Χερσονήσου. Και να μην ξεχάσω να πω, γιατί είναι σημαντικό στη δικιά μου τη λογική, και δεν το έλεγα μόνο προεκλογικά, το λέω και μετεκλογικά, ότι ο Δήμος Χερσονήσου πρέπει να πρωτοστατήσει και στην προστασία των αδέσποτων ζώων. Είναι θέμα αξιοπρέπειας, είναι θέμα εικόνας, είναι θέμα δεοντολογίας. Πρέπει να το κάνει και αυτό. Και όχι προεκλογικά, το πρέπει να δημιουργήσουμε. Το είδαμε σε όλες τις μετρήσεις της πόλης. Ναι. Βγαίνει σε όλες τις μετρήσεις το θέμα. Πρέπει να βοηθήσουμε και εκεί. Είναι σημαντικό. Πρέπει να δημιουργηθούν. Και επειδή βέβαια η δημιουργία ενός κοινοκομείου είναι μια εξαιρετικά δαπανηρή και πολύπλοκη διαδικασία, πρέπει να εξετάσουμε από κοινού, είτε με την περιφέρεια είτε με όμορους Δήμους, τη δημιουργία ενός διαδημοτικού κοινοκομείου σε συνεργασία. Μάλιστα. Που και οι συνθήκες οι δομικές να το επιτρέπουν και να μειωθεί, αν θέλετε, και η επιβάρηση οικονομική και να είναι η χρήση κοινή. Είναι κάτι πολύ καλό, πρέπει να το εξετάσουμε. Πάντως, η προστασία των αδέσποτων είναι μια σημαντική μέρημνα του Δήμου και, αν θέλετε, είναι και βάση του νόμου αρμοδιότητά της. Εντάξει. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε και λίγο παρακάτω. Δεν έχουν καταφέρει οι Δήμοι, γενικότερα οι Δήμοι του Ηρακλείου, να συνδέσουν την αγροδιατροφή με τον τουριστικό τομέα. Να. Δηλαδή τα προϊόντα μιας περιοχής που εσείς έχετε, έρχεται καταρχήν και προϊόντα ιδιαίτερα. Έχετε την πατάτα, την μπανάνα και έχετε υποτροπικά άλλα φυτά. Το λάδι, έχετε πάρα πολλά το λάδι, ναι. Mm. Ναι, τα πράγματα. Αυτά γιατί δεν έχουν καταφέρει να μπουν στα ξενοδοχεία? Παρά ότι κάποιοι ξενοδόχοι κάνανε μια προσπάθεια, δεν θέλω να μην πούμε ονόματα. Ο Δήμος Χερσονήσου μπορεί να πρωτοστατήσει και σε αυτό, αποτελεί μια ιδιαίτερη δομή, δηλαδή τη σύνδεση του πρωτογενούς τομέα και του αγροτικού τομέα με το καταναλωτικό πρόγραμμα μέτωπο της παραλίας. Είναι μια πρόκληση και απαιτεί τη δημιουργία εργαλείων διασύνδεσης τους πρωτογενούς παραγωγής με την κατανάλωση, ούτως ώστε ο αγρότης να πουλά ακριβότερα
και ο επιχειρηματίας να αγοράζει φτηνότερα. Να λείπουν οι ενδιάμεσοι. Ναι. Αυτό το εργαλείο μπορεί, έχει ξεκινήσει στο παρελθόν, είναι οι δορυφόροι λογαριασμοί που με μία μελέτη και σε συνεργασία με ένα πανεπιστήμιο με προγραμματική σύμβαση ξεκινήσαμε, αλλά δυστυχώς δεν ευωδόθηκε η διαδικασία, δεν προχώρησε. Προφανώς δεν ήταν προτεραιότητα της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Σταμάτησε αυτό. Πρέπει να ασχοληθεί κάποιος και με αυτό. Πρέπει ο Δήμος Χερσονήσου να πρωτοστατήσει και αυτό. Γιατί αν ξεκινήσουμε από τα Μάλια και πηγαίνοντας μέχρι και τις Γούβες ή την Επισκοπή, όντως τα αγροτικά προϊόντα είναι πρώτης ποιότητας, ξεκινώντας από την μπανάνα των Μαλίων ή τα κυπευτικά ή τις πατάτες και καταλήγοντας στο χρυσό της ενδοχώρας που είναι το λάδι. Εκείνο τώρα που είπατε, αναφερόμενοι βέβαια στα αγροτικά προϊόντα, και θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα για τα Μάλια, γιατί μου έχει κάνει εντύπωση. Παρότι τα Μάλια είναι ένας τουριστικός τόπος, οι κάτοικοι τους έχουν μια ιδιομορφία και αυτή μου αρέσει πάρα πολύ και τη στηρίζω. Οι άνθρωποι αυτοί, με τη γη. Μπράβο, αυτοί δουλεύουν χειμώνα-καλοκαίρι. Ναι. Μπορεί να δουλεύουν στον τουρισμό το καλοκαίρι, αλλά το χειμώνα θα φυτέψουν πατάτες, θα καλλιεργήσουν τις μπανάνες τους και τα κυπευτικά. Και εμείς περνάμε από εκεί και αγοράζουμε ένα σωρό πράγματα. Μπράβο, έχουν τα θερμοκήπια τους, δεν κάθονται. Ναι. Αυτό συμβαίνει βέβαια με όλες τις κοινωνίες. Αλλά ειδικά η Δημοτική Ενότητα Μαλίων, επειδή έχουν και μια σπιρτάδα παραπάνω, δεν είναι τυχαίο το ότι τα Μάλια έχουν το καρναβάλι των Μαλίων που ξαναγίνεται θεσμός και θα στηριχτεί το καρναβάλι των Μαλίων. Ναι, γιατί το αγαπά ο κόσμος. Τα πιο γνωστά τους, της μπράβο. Ναι. Είναι μετά το καρναβάλι του Ηρακλείου, έχει γίνει πλέον θεσμός. Οι άνθρωποι είναι Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Μάλια. Ακριβώς. Δημιουργείται πλέον μια πολιτιστική αλυσίδα. Ναι. Ο κόσμος το στηρίζει, η δημοτική αρχή το στηρίζει, θα το στηρίξουμε και εμείς γιατί αντανακλά στην αγάπη για τον πολιτισμό και τη διασκέδαση της κοινωνίας. Και είναι ένας συνδετικός κρίκος το καρναβάλι μεταξύ της Ραστόνης του χειμώνα και του άκρατου τουρισμού του καλοκαιριού. Και αυτό το πράγμα το υποστηρίζουν τα Μάλια. Μπράβο τους. Δήμαρχε, πήγες μόνος σου στον πολιτισμό. Ο πολιτισμός είναι ένας τομέας που θα έπρεπε να τον έχουν στην κορυφή οι άρχοντες, οι δημοτικοί άρχοντες, στην κορυφή των ενεργειών τους. Γιατί το έχουμε πει 100 φορές, το ξέρουμε όλοι, ότι ο πολιτισμός δεν είναι μόνο οι εκδηλώσεις πολιτιστικές. Όχι, βέβαια. Εκδηλώσεις είναι το κάθε τι που αναβάζει πνευματικά με τους κατοίκους. Δεν είναι. Ακριβώς. Αλλά το πολιτιστικό μέρος του κάθε τόπου, η ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων, είναι μια ανάγκη, αν θέλετε, ή μια προτεραιότητα του Δήμου. Λοιπόν, ας πάρουμε λοιπόν το θέμα των εκδηλώσεων. Έχετε το τουριστικό μέρος που, εντάξει, δεν είναι και ό,τι καλύτερο προσφέρουν στα ξενοδοχεία από πλευράς είτε τραγουδιού είτε χορού. Σίγουρα. Εντάξει, είναι το τουριστικό κομμάτι. Το τουριστικό κομμάτι. Θα μπορούσε όμως να γίνει ένα φεστιβάλ κάθε χρόνο του Δήμου Χερσονήσου που να περιλαμβάνει 10-15 στα Μάλια. Τότε ξεκινήσει μια φορά στο αρχαιολογικό χώρο του Μαλίου ή κάπου αλλού να κάνετε. Και να δημιουργήσετε ένα καλοκαιρινό φεστιβάλ 15 ημερών με μεγάλες εκδηλώσεις, ώστε ο κόσμος να αρχίσει να βγαίνει, να πηγαίνει, να αισθάνεται. Είναι και από τις συνομιλίες μας. Ή κατά χωριό. Βγαίνουν ναι, δράσεις και ειδήσεις. Ναι. Ή κατά χωριό. Βεβαίως. Σε κάθε χωριό. Βεβαίως. Τις τοπικές του ανάγκες, τα τοπικά του ήθη και έθιμα. Έτσι αναδεικνύουμε και την ενδοχώρα και τον πλούτο και τον πολιτισμό μας. Σίγουρα είναι μια πρόκληση. Ο απλός πολιτιστικός, αν θέλετε, η απλή πολιτιστική ανάπτυξη του ξενοδοχείου. Το κάνουν ούτως ή άλλως αυτοί γιατί θέλουν κάτι να δείξουν στους τουρίστες. Εμείς πρέπει σαν δημοτική αρχή να δώσουμε στον τουρίστα να καταλάβει το άλλο κομμάτι του πλούτου που έχουμε. Αυτό απαιτεί ενέργειες οι οποίες, αν θέλετε, απομακρύνουν και λίγο το κομμάτι αυτό από την παραλία και το πηγαίνουν προς την ενδοχώρα. Έχει το απόλυτο δίκιο. Σωστά. Τέτοιες ενέργειες και τέτοιες δράσεις και δρόμενα, όπως είναι φεστιβάλ κτλ., πρέπει όντως να παγιοποιηθούν και στο Δήμο το δικό μας, γιατί πρώτον έχει τον πολιτιστικό πλούτο να το κάνει, ναι. Δεύτερον έχει τους ανθρώπους και τρίτον έχει την οικονομική δυνατότητα να τα στήσει αυτά. Άρα για ποιο λόγο δεν τα έχει να μην άλλος. Άρα λοιπόν είναι όντως μία πρόκληση, ο πολιτισμός είναι ζητούμενο και μπορεί να φέρει και ένα κομμάτι ποιοτικότερο τουρισμού που το ετούμαστε και είναι ανάγκη. Άρα είναι σημαντική πρόκληση αυτή. Είναι μέσα στις προτεραιότητές μας να το κυνηγήσουμε αυτό. Το να δημιουργήσει ένας τόπος τέτοια φεστιβάλ ή τέτοιες εκδηλώσεις δεν είναι μόνο για τους κατοίκους, είναι και πόρος έλεξης από γύρω-γύρω και ανεβάζει το επίπεδο. Βέβαια. Και η χαρά μου, αυτό αγαπητέ Γιώργο, είναι το εξής. Α, τι κάνουν ρε παιδιά στη Χερσόνησο, τι κάνουν τα παιδιά στα Μάλια. Πάμε να δούμε κι εμείς. Εκείνο που με χαροποιεί είναι ότι και θέλω και δημόσια και από το δικό σου το βήμα να κάνω το εξής, να ευχαριστήσω εκτός από τους δημότες που μας στήριξαν και όλους τους δημότες που ψήφισαν, να ευχαριστήσω για τη μεγάλη τιμή που μου έκανε ένας-ένας ξεχωριστά η δημοτική μου ομάδα και στήριξαν την προσπάθειά μας. Και θέλω να πω το εξής, αναφερόμενος σε αυτόν που μας βλέπει.
ότι είμαι περήφανος για την ομάδα μου, διότι ακόμα και σε αυτό το κομμάτι του πολιτισμού που ανέφερε ή του αθλητισμού, έχω άτομα μέσα στην ομάδα τα οποία ενδιαφέρονται να πλαισιώσουν και να δημιουργήσουν ομάδες πολιτισμού, αθλητισμού και άλλων δράσεων για να στηριχθούν ακριβώς τέτοιες ενέργειες. Έτσι, αυτό το πράγμα που βγαίνει από τις εκλογές, Γιώργο, είναι η γνωριμία με ανθρώπους, τους οποίους τους χαρτογραφείς και βλέπεις τι δυνατότητες και τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας. Ένα λιθαράκι να βάζει ο καθένας. Απλά πρέπει να έχεις την ικανότητα αυτό το λιθαράκι να το παίρνεις και να το κάνεις δομικό υλικό για να χτίσεις κάτι. Δημαρχέ, να σου πω μια εμπειρία μου. Σωστά, υπάρχουν άνθρωποι παντού στην κοινωνία μέσα που μπορούν να προσφέρουν. Ξέρετε όμως τι λείπει, να τους εμπνεύσει ο Δήμαρχος. Να είναι σημαντικό αυτό. Αυτό δηλαδή, χρειάζεται. Εγώ να σου πω, δεν έχω ανάγκες οικονομικές και έχω διάθεση να κάνω μερικά πράγματα. Έλα να με εκμεταλλευτείς, να μου δώσεις εμπιστοσύνη, να σε καταλάβω, να πω ένα power να δουλέψω για το ΣΕΓΚΟ. Είναι σημαντικό. Πάω να κάνω κάτι. Είναι διαφορετικά... σημαντικό συστατικό, αυτό είναι συγκολητική ουσία αυτό, Γιώργο. Ο εθελοντισμός. Όχι μόνο στα καλλιτεχνικά, οπουδήποτε. Αν καταφέρεις να πάρεις τον κόσμο μαζί σου, έχεις κερδίσει το στοίχημα. Ο εθελοντισμός και η δημιουργία εθελοντικών ομάδων για τέτοιου είδους δράσεις είναι προτεραιότητα, θα γίνει πράξη, γιατί έχω τους ανθρώπους να το κάνω και είμαι περήφανος γι' αυτό. Θα το στηρίξω, γιατί ο Δήμος Χερσονήσου, εκτός από το παραλιακό κομμάτι, πρέπει να αναβαθμιστεί και πολιτισμικά και πολιτιστικά. Συμφωνώ. Θα γίνει αυτό. Θα γίνει καλό. Έχουμε τις δυνατότητες και θα το κάνουμε. Είναι σημαντικό. Αυτό που δεν είπαμε και βιάζουμε. Και οι ιδέες που μας έδωσε σήμερα από την κουβέντα μας είναι πολύ σημαντικές. Μπορώ να σου δώσω ένα σωρό ιδέες τέτοιες, αρκεί να έχεις ανθρώπους να τις υλοποιήσουν. Να βοηθήσουμε κι εμείς. Θα δεις πόσοι άνθρωποι, αν κάνεις αυτό το προσκλητήριο δυνάμεων να βοηθήσουν, θα δεις πόσοι άνθρωποι θα έρθουν μαζί σου. Και από το βήμα το δικό σου το κάνω το προσκλητήριο αυτό. Ναι. Γιατί είναι βούλησή μου να τα στηρίξω αυτά τα πράγματα. Αρκεί να γίνει σωστό τρόπο. Να μην ξεχάσω να σου πω ότι κι εγώ, και είναι τιμή μου αυτό, κατάγομαι από ένα μικρό χωριό της Ενδοχώρας, από τις Ποταμιές. Τιμή μου είναι αυτό. Είναι ο τόπος καταγωγής μου. Φτωρότερα χωριά που υπάρχουν. Το αγαπώ. Άρα θέλω και η Ενδοχώρα να αναπτυχθεί ισόρροπα, δίδοντας και παίρνοντας δύναμη από την πολύ πλούσια παραλία μας. Άρα σωστά. Λοιπόν αυτός ο συνδυασμός είναι κάτι πολύ σημαντικό και η όσμωση αυτή μπορεί να βγάλει πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Να καταγράψεις, Δήμαρχέ μου, όλα τα σωματεία που υπάρχουν στο Δήμο σου. Να τα καταγράψεις. Να δεις ποιοι άνθρωποι δουλεύουν. Να δώσεις τους τα κίνητρα να δουλέψουν σιγά. Να καταλάβουν ότι πρέπει να κάνουν κάτι. Και να μαζέψουν ό,τι υπάρχει στο κάθε χωριό, στην κάθε περιοχή και να το αναδείξουν. Θα δεις τη διαφορά σε πολύ λίγο χρόνο. Θα λένε πάμε στις Ποταμιές. Πάω στο Αυδού. Πάω εκεί. Yeah. Αυτό είναι έχει μεγάλη σημασία. Το πάω. Έχεις δίκιο. Να δημιουργήσεις προορισμούς. Πάω πάνω στο Κράσιτσι να κάνω μια γιορτή. Mm. Πάνω εκεί που τρέχουν τα νερά. Σε διαβεβαιώ ότι όλα τα μέρη και τα χωριά του Δήμου μας είναι πανέμορφα και όλα έχουν ενδιαφέρον. Όλα. Δεν ήταν βεβαιός. Από τα Ιτάνια, τα Σκόπελα ή τη Γαλήφα μέχρι την Κερά, το Κράσι, τη Χερσόνησο ή το λιμάνι. Δεν είμαι βεβαιός γιατί έχω περπατήσει ώρα και τα ξέρω από εδώ. Αλλά αυτό που δεν μιλήσαμε και θα ήθελα πριν να το κλείσουμε είναι το θέμα. Εντάξει, το παραλιακού μέτωπο, είπαμε τα προβλήματά του. Οι λιμενικές εγκαταστάσεις τη περιοχή. Γενικά, αγαπητοί Γιώργο, το λιμάνι Χερσονήσου είναι ένα λιμάνι το οποίο έχει βασικές υποδομές, έχει ένα κομμάτι ανάπτυξης, θέλει ανάπλαση βέβαια. Να μην ξεχάσω γενικά να χωρίσω το κομμάτι αυτό που μου πες τώρα σε δύο μέρη. Γενικά το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Χερσονήσου είναι ένα προβληματικό παραλιακό μέτωπο. Γιατί από τη διάβρωση καταραίει. Έχουμε σημαντικά προβλήματα αλλίωσης του παραλιακού μετώπου. Ναι, ναι. Άρα είναι προτεραιότητα και το λέω και από εδώ, δεν θα κουραστώ να το λέω γιατί πρέπει να γίνει άμεσα, πρέπει να γίνει μια μελέτη προστασίας του παραλιακού μετώπου, ούτως ώστε με κάποιο τρόπο επιστημονικά βέβαια υποστηριζόμενο, να μειωθεί, να περιοριστεί λίγο ο κυματισμός, υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές, δεν θα τις πούμε τώρα εδώ, ούτως ώστε να μην καταστρέφεται... Λόγω κλιματικής διαγωγής... Και αυτό, αλλά λόγω της κυματικής διαταραχής, διαβρώνεται το παραλιακό μέτωπο. Ναι, ναι, ναι. Για να προστατεύσουμε το παραλιακό μέτωπο, του οποίου οι υποδομές του παραλιακού μετώπου δίνουν θέσεις εργασίας και πλούτου, αλλά πρέπει να προστατευτεί. Όσο καταραίουν δημόσιες υποδομές, ειδικά στο κομμάτι των βουβών, όπως είναι δρόμοι. Άρα πρέπει να το προστατεύσουμε. Αναφέρθηκες πολύ σωστά στο κομμάτι των λιμενικών υποδομών. Ναι, ναι. Έχουμε βασικές λιμενικές υποδομές, οι οποίες κάθε μια από αυτές θέλει διαφορετική αντιμετώπιση. Να ξεκινήσω από το χρονίζον πλέον πρόβλημα του λιμανιού των Μαλίων. Το λιμάνι των Μαλίων ανήκε μέχρι τώρα στο Υπουργείο Τουρισμού. Είναι μια πάλε ποτέ εγκατάσταση του πρώην του Υπουργείου Τουρισμού, το οποίο έχει μείνει πολλά χρόνια και καταρακώνεται και απαξιώνεται. Αυτό πρόσφατα παροχωρήθηκε με ένα περσινό νόμο στο Δήμο Χερσονήσου. Όμως είναι πολύ μεγάλη πρόκληση το λιμάνι αυτό, το οποίο απαιτεί και βάσει μιας μελέτης γύρω στα 4 εκατομμύρια για να ολοκληρωθεί, να βρεθεί επενδυτής με διαγωνισμό ο οποίος θα το πάρει.
Άρα λοιπόν είναι μια σημαντική πρόκληση. Πρέπει να γίνει χερσαία ζώνη και το λιμάνι να δοθεί, ούτως ώστε να αναπτυχθεί. Είναι προτεραιότητα, θα γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ο λιμένας Χερσονήσου. Mm. Να μην ξεχάσω να σας πω για αυτούς που δεν το γνωρίζουν, που μας βλέπουν, ότι ο λιμένας Χερσονήσου είναι ένα από τα σημαντικότερα αρχαία ρωμαϊκά λιμάνια της Μεσογείου. Mm. Δεν το ξέρει ο Δημός αυτό, ούτε ο πολίτης. Δεν έχει, ναι. Είναι από τα σημαντικότερα ρωμαϊκά λιμάνια. Είχα την τύχη να συνεργαστώ και με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο παλαιότερα και με την Υπηρεσία Ενάλλειων Αρχαιοτήτων, η οποία με ξεκάθαρο τρόπο, αφού επισκέφθηκαν το λιμάνι, μας έδωσαν τη δυνατότητα δημιουργίας μελέτης ανάπλασης του λιμένα Χερσονήσου σε δύο επίπεδα. Και στη χερσαία του ζώνη, αλλά και στο κομμάτι, αν θέλετε, το ενάλλειο. Αυτό βέβαια η μελέτη δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, καθώς σταμάτησε το Σεπτέμβριο του 2014 με την έλευση της νέας δημοτικής αρχής. Είναι μια σημαντική πρόκληση ο λιμένας του Χερσονήσου να εξοραϊστεί και να βελτιωθεί, ούτως ώστε και νέες θέσεις ελιμενισμού να δημιουργηθούν. Αυτή τη στιγμή έχουμε αιτήματα ελιμενισμού τα οποία δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε. Να μην ξεχάσω να πω ότι το γνωρίζω το θέμα, γιατί ήμουν πρόεδρος του λιμένα Χερσονήσου, του λιμενικού, επί μία πενταετία από το 2009 μέχρι το 2014 και εξακολουθώ και είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, άρα γνωρίζω το θέμα καλά. Το λιμάνι λοιπόν αυτό πρέπει να αναπτυχθεί έτσι περαιτέρω, γιατί το λιμάνι των Μαλίων προφανώς θα πάρει κάποια χρόνια, ό,τι και να γίνει, να αναπτυχθεί. Όμως αυτά τα δύο λιμάνια είναι κομβικό να αναπτυχθούν και ειδικά ο λιμένας των Μαλίων, γιατί είναι πολύ σημαντικά εργαλεία ανάπτυξης. Τα λιμάνια από την αρχαιότητα είναι σημαντικά εργαλεία ανάπτυξης. Ναι. Οι άλλες δε λιμενικές υποδομές είναι ένα λιμάνι το οποίο είναι στις Γούβες, το οποίο είναι παραχωρημένο όταν κατασκευάστηκε για 30 χρόνια από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου. Όπως επίσης πρέπει να υπάρξει βελτίωση με οποιοδήποτε τρόπο και στο λιμανάκι της Αμερικάνικης Βάσης. Ναι, ναι. Είναι, αυτό αν όμως θέλετε, εν είδη αλλιευτικού καταφυγίου για τις ερασιτέχνες ή επαγγελματίες αλλιείς, το οποίο έχει σημαντικά προβλήματα προσάμωσης και πρέπει και σε αυτό με μία μελέτη, αν θέλετε, από το φορέα που το έχει ή θα το έχει, γιατί δεν το έχει το Δήμος Χερσονήσου αυτό το λιμάνι. Σωστά. Μένει ακόμα να δούμε εάν τυχόν αυτό μπορεί να πάει στο φορέα διαχείρισης, στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, ή αν θα το πάρει και αυτό το υπερταμείο μαζί με την προσπαραχώρηση έκταση. Κάποιος λοιπόν που γνωρίζει τα θέματα της περιοχής σου θα πει ότι δεν θα πρέπει να έχεις καθόλου ανεργία στην περιοχή σου. Μια και υπάρχουν τόσα ξενοδοχεία. Έχεις πρόβλημα? Κοίτα, έχετε πρόβλημα? Σίγουρα, Δήμος Χερσονήσου είναι ένας Δήμος ο οποίος έχει πληθώρα θέσεων εργασίας για αυτόν που θέλουν να εργαστούν. Γιώργο, και στη δικιά μας την περιοχή μπορεί να υπάρχει ένα είδος αεργίας. Αεργίας. Αν κάποιος δεν θέλει να δουλέψει, δεν θα δουλέψει. Σίγουρα υπάρχουν δουλειές. Ο Δήμος Χερσονήσου προσφέρει ευκαιρίες. Είναι σημαντικό να βελτιώσουμε την ποιότητα όμως του τουρισμού για να αυξηθούν και οι μισθοί και αυτός που δουλεύει εκεί να έχει καλύτερες αποδοχές. Γιατί θα έχει κέρδος ο εργοδότης. Το έτσι δεν είναι? Είδες ότι η αλυσίδα όλη αυτή παίζει το ρόλο της. Την αλυσίδα λοιπόν αυτή πρέπει να τη βάλουμε κάτω, να δούμε τι κάνει κάθε κρίκος. Και όποιος κρίκος της αλυσίδας είναι αδύναμος ή έχει σπάσει, πρέπει να τον ξαναενώσουμε, να τον ενισχύσουμε. Είναι σημαντικό αυτό. Και αυτό είναι καθήκον και υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής. Εγώ θα την γράψω την κασέτα αυτή και θα την κουβεντιάσουμε του χρόνου, όχι μετά από τα χρόνια πάλι. Του χρόνου. Θα σε φάω ξανά μέρα, πω Δήμαρχε, να σου πω. Αυτά που έλεγες. Όχι για να κάνω εντυπώσεις, για να δω αν πραγματικά αυτή την αλυσίδα την δούλεψε σωστά. Όσο η κοινωνία, ναι, και όλοι εμείς πιέζουμε για την εξέβρεση λύσεων, τόσο εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά θα προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι και να βρίσκουμε λύσεις. Είναι σημαντικό ζητούμενο. Εγώ ζήτησα για δεύτερη φορά ως επικεφαλής την ψήφο του Δημότη και με τίμησε για να βρω λύσεις και να δουλέψω. Υπόσχομαι ότι θα το κάνω. Δήμαρχέ μου, ξέρω καλά ότι μια μελέτη για να οριμάσει, έτσι λέγανε παλιά, θέλει κάποια χρόνια. Mm-hmm. Έτσι δεν λένε? Τα 5 χρόνια ίσως ήταν αρκετά, τα 4 ίσως είναι λίγα που πήγε η Δημοτική Αρχή. Θα σου αφήσουν, θα βρεις μελέτες έτοιμες να προχωρήσεις ή θα ξεκινήσεις από την αρχή? Υπάρχουν κάποιες μελέτες, δεν ξέρω, ναι, αν θέλουν αλλαγές ή όχι, γιατί δηλαδή. Ναι, έχουν γίνει πολλές μελέτες, κάποιες μελέτες στο Δήμο Χερσονήσου, οι οποίες γίνανε εν είδη προεκλογικών εξαγγελιών, δηλαδή δεν καλύπτουν τις ανάγκες της κοινωνίας. Ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό τέτοιας μελέτης ήταν η ανάπλαση της πλατείας της Χερσονήσου, η οποία κατέπεσε στην κοινωνία, ενώ φάγαμε ένα κάρο ανθρωπόρες για μία από τις ωραιότερες πλατείες του Δήμου. Δημιουργήθηκε μια μελέτη η οποία δεν πέρασε από την κοινωνία και πήγε όλος αυτός ο κόπος στράφη. Αποσύρθηκε η μελέτη.
Ο στόχος ο δικός μου είναι ο εξής. Δεν μπορεί να έρθει. Η μελέτη θα έρθει και θα περάσει γρήγορα, αγαπητέ Γιώργο, με ένα χαρακτηριστικό. Αν είναι με την αποδοχή της κοινωνίας. Εάν τυχόν προγραμματίσεις για την κοινωνία χωρίς αυτή, θα βρεις τέτοιες αντιδράσεις απέναντί τους που δεν θα βγάλει συμπέρασμα. Έτσι έγινε και εκεί. Έχουν γίνει λοιπόν κάποιες μελέτες, τις οποίες ό,τι καλό έχει γίνει θα το κρατήσουμε και θα το υλοποιήσουμε. Αν κάτι θέλει αλλαγή, θα τα αλλάξουμε. Μάλιστα. Έχεις υποδομές για να ασχολούνται οι νέοι άνθρωποι στην περιοχή σου? Σημαντικό ερώτημα αυτό. Ο Δήμος Χερσονήσου δεν έχει πρωτοστατήσει τα τελευταία χρόνια ούτε στην καινοτομία, ούτε στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας νεοφυούς ή άλλης επιχειρηματικότητας, ούτε τίποτα από αυτά. Δεν έχουμε πρωτοστατήσει εκεί. Κακώς. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε το εξής, που έχουμε τέτοιους ανθρώπους. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα η καινοτομία και η νεοφυής επιχειρηματικότητα να στηριχτεί και από το Δήμο μας. Αν θέλετε, ο Δήμος μπορεί να είναι ο ενδιάμεσος κρίκος θεσμικά με εργαλεία και προγράμματα να συνδράμει σε αυτό. Δεν το έχουμε κάνει. Δεν έχουμε συνδεθεί ως Δήμος ούτε σε επίπεδο αναπτυξιακής εταιρείας που την έχουμε να την ενεργοποιήσουμε για να βρούμε προγράμματα, ούτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με τους ευρωβουλευτές που πρέπει, ούτως ώστε να μας φέρουν αυτά τα εργαλεία και τις χρηματοδοτήσεις και εμείς να τις δώσουμε στους νέους μας που έχουν την θέληση να αναπτυχθούν ή να δημιουργήσουν καινοτομία και να το κάνουν. Πρέπει να σταθούμε αρρωγοί σε αυτό. Έχουν μπει λοιπόν πια στα δημοτικά μας συμβούλια και ως υποψήφιο εννοώ, Γιώργο, νεότερα άτομα τα οποία πρεσβεύουν. Η νεότητα προσβεύει και κάτι άλλο. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα τα κάνει όλα καλά. Προσβεύει όμως νέες ιδέες και αυτό είναι σημαντικό. Εάν μια δημοτική αρχή αυτές τις νέες ιδέες τις πάρει ως πρόσθετο όφελος, μπορεί να τις αποδώσει στην κοινωνία με ποιο τρόπο. Να αφήσει αυτούς τους ανθρώπους να δημιουργήσουν και να παράξουν έργο. Επειδή και εγώ είμαι. Ούτε νέος είμαι, αλλά ούτε σε μεγάλη ηλικία. Νέος άνθρωπος. Είναι βούλησή μου αυτούς τους ανθρώπους να τους εκμεταλλευτώ προς όφελος κοινωνίας. Όποιος θέλει να βοηθήσει και να δημιουργήσει καινοτομία και να την αποδώσει στην κοινωνία, είμαι έτοιμος να τον βοηθήσω, να τον στηρίξω και αυτόν και τις ιδέες του. Ας έρθει να συνομιλήσουμε, να δημιουργήσουμε τα εργαλεία. Υπάρχει πεδίο Δόξη Λαμπρών, υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα που μπορούμε να στηριχθούμε και να πετύχουμε τέτοιου είδους ανάπτυξη. Είναι βούλησή μας και θα το κάνουμε. Είναι μέσα στο οπτικό μας πεδίο. Τέλειωσε ο χρόνος μας. Δυστυχώς. Πέρασε μια ώρα. Κουβεντιάσαμε. Και εκτιμώ ότι έχουμε να πούμε πολλά ακόμα. Κουβεντιάσαμε τόσο όμορφο. Μα εντάξει, αλλά είπαμε, πήραμε από όλες τις περιοχές κάτι να το κουβεντιάσουμε. Όντως, πραγματικά. Και ήταν και ίσως πολύ κατατοπιστικό για τον δημότη της Χερσονήσου, ναι, ότι από πού θα ξεκινήσεις. Δεν ξεκινάς από ένα. Είδα ότι έχεις, η αλυσίδα αυτή που είπες περιλαμβάνει ότι ξεκινάς πολλά πράγματα μαζί. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι νομίζω ότι τα κατέχεις, ότι τα έχεις καταγράψει. Εντάξει, έχουμε δουλέψει στην κοινωνία, ξέρουμε τα προβλήματα. Τα πέντε χρόνια αυτά τα έχετε καταγράψει και αυτό είναι ένα συν. Δεν ξέρεις από το μηδέν. Και άλλα τέσσερα βέβαια ως δημοτικό σύμβουλος, ναι. Απλώς που ήμουνα, ναι, στην προηγούμενη δημοτική, ναι, αρχή. Άρα έχεις σχεδόν 9 χρόνια. Να. Ναι. Αυτά όλα αυτά, οι εμπειρίες μαζί με τον ενθουσιασμό που δείχνεις απόψε. Τον ενθουσιασμό. Όχι πια πάνω και τον κέρδισε το Δήμο. Τώρα δεν έχω να σας πω ψέματα. Αυτά μπορώ να κάνω. Η ομάδα μας θέλει να παράξει έργο και να κάνει δουλειά στο Δήμο. Ξεκινάμε από αυτό το σύνθημα και από κάτω λοιπόν δενδροειδώς, με αυτό το σύνθημα ως βάση και ως ρίζα, προσπαθούμε να στήσουμε τα κλαδιά και τα φύλλα μας για να παραχθεί έργο στο Δήμο. Ένα δέντρο είναι η ζωή και ο Δήμος. Πρέπει να έχεις γερές ρίζες, ένα κορμό ανθρώπων, εκείνο το σημαντικό, για να δημιουργήσεις τα κλαδιά και τα φύλλα σου. Έτσι θα παραχθεί έργο και ομορφιά. Δήμαρχε, μας ευχαριστούμε για την κουβέντα απόψε και να ξέρεις ότι έχεις δημιουργήσει στους δημότες σου μια προσδοκία. Σήκωσε ψηλά τον πύχη. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, χωρίς να έχουμε μαγικό ραβδί, ναι, να δουλέψουμε εις τρόπον ώστε να φέρουμε σε πέρας όσο γίνεται περισσότερα πράγματα στο χρονικό διάστημα. Και να εξηγήσεις και στους δημότες σου ότι όποιος δουλεύει κάνει και λάθη. Σίγουρα. Όποιος δεν δουλεύει δεν κάνει λάθη. Ακριβώς. Καλή επιτυχία. Καλά να είσαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.